Μουσείο Μέλισσας. Εγώ είμαι η Βίκη Ζάγορα, είμαι υπεύθυνη του μουσείου, είμαι υπεύθυνη εξαγωγών, είμαι υπεύθυνη... Γενικός. Γενικός υπεύθυνη. Από τον κύριο Νίκο Μελισσουργό. Είναι μελισσουργός όνομα και πράγμα που λέμε. Έχει μεγάλη καταγωγή και οικογενειακή παράδοση στη μελισσοκομεία, από το νησί της Νάξου η καταγωγή του. Αλλά είναι ερωτικός μετανάστης και κατέληξε στη Ρόδο. Οπότε όλη αυτή η αγάπη για τις μέλισσες βγήκε στο μουσείο. Στην εταιρεία μας κάνουμε τυποποίηση μελιού από τους μελισσοκόμους του νησιού και των γύρω νησιών. Δηλαδή συλλέγουμε μέλη όχι μόνο από τη Ρόδο, αλλά και από τη Χάλκη, την Πο, την Κάλυμνο, την Τήλο, τα κοντινά νησιά της Δωδεκανήσου. Και κάνουμε την τυποποίηση και τη συσκευασία, είμαστε πιστοποιημένοι με ΕΦΕΣ και επίσης παράγουμε το μελεκούνι, που είναι το παραδοσιακό μας γλυκό εδώ στη Ρόδο. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί είναι πλέον προϊόν PUGUE, γεωγραφικής ένδειξης, και είναι πλέον και στα προϊόντα άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αυτά. Η τυποποίηση γίνεται στο υπόγειο, η παραγωγή του μελιού, η παραγωγή του μελεκουνιού γίνεται στον πρώτο. Οπότε είμαστε στη μέση τώρα. Το Μουσείο Μέλισσας ξεκίνησε το 2004 και ανακαινίστηκε το 2014. Όπως θα δείτε, έχουμε φτιάξει μια τριζιάστατη οροφή που απεικονίζει την κηρύθρα όπως ακριβώς τη χτίζουν οι μέλισσες, με αυτό το μοναδικό τρόπο που ξέρουν μόνο αυτές, με τα εξάγωνα κελιά. Και αυτό μας δείχνει ότι οι μέλισσες είναι πάρα πολύ έξυπνες, είναι πολύ εξελιγμένα όντα, παρά το μέγεθός τους, γιατί γνωρίζουν και από αρχιτεκτονική και από μηχανολογία και από στατικότητα τα πάντα. Βρήκαν λοιπόν ότι αν χτίσουν την κηρύθρα τους ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να έχουν μια πολύ πολύ γερή κατασκευή που μπορεί να κρέμεται πάνω σε ένα δέντρο και να μην πέφτει και να έχει μέσα πολλά πολλά κιλά μέλι. Θα δείτε εδώ δείγματα και βρήματα που δηλώνουν μελισσοκομεία από τα αρχαία χρόνια, γιατί οι Έλληνες έχουμε μεγάλη παράδοση στη μελισσοκομεία. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ως γνωστό το μέλι σαν φάρμακο και υπάρχουν πολλές αναφορές του Ιπποκράτη σε αυτό, γιατί το μέλι θεραπεύει και το εσωτερικό μας, κάνει πολύ καλό και στο μέσα μας, αλλά και στο έξω και στο δέρμα. Έχει πολύ ωραίες ιδιότητες. Οπότε έχουμε κάποια στοιχεία, όπως το μινοϊκό, βέβαια δεν είναι το πρωτότυπο, είναι αντίγραφο. Το πρωτότυπο βρίσκεται στο Ηράκλειο, ευτυχώς, είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον. Γιατί τα περισσότερα έχουν φύγει έξω. Όπως το χρυσό νόμισμα που βρέθηκε εδώ στην Αρχαία Κάμερο, που είναι στο Βρετανικό Μουσείο, που απεικονίζει τη θεά Άρτεμις. Μακάρι, σύντομα να τα έχουμε πάλι κοντά στην Κυψέλη. Οπότε οι μέλισσες να μην καταναλώσουν ούτε ενέργεια, ούτε μέλι, ούτε κόκο, για να ξαναχτίσουν την κηρύθρα τους από την αρχή. Αυτό είναι ένας από τους πρώτους μελιταξαγωγείς που έφτασαν στο νησί, τότε επί σχεδίου Marshall. Και εδώ θα δείξω το τελευταίο πλαίσιο. Έχουμε την πρόπολη, που είναι το φάρμακο της φύσης, είναι ένα φυσικό φάρμακο. Οι μέλισσες συλλέγουν τα ρετσινιά και τα κόμεα από τα δέντρα και μαζί με άλλα ένζημα που προσθέτουν φτιάχνουν την πρόπολη. Η πρόπολη έχει αντιοξειδωτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες, σκοτώνει τα μικρόβια, οπότε βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό μας. Μπορούμε είτε να την καταναλώσουμε, να την πιούμε σε βάμα, σε διάλειμμα, ή μπορούμε σε δερματικές πατήσεις να την χρησιμοποιήσουμε για ξέρματα κλπ. Είναι φανταστική. Εμένα με έσωσε με τον κορονοϊό, τουλάχιστον με προστάτευσε αρκετά από το να μην κολλάω εύκολα ή αν κολλήσω να το περνάω πολύ πιο ελαφριά, γιατί προστατεύει όλη εδώ την είσοδο και πήγε καλά. Ο βασιλικός πολιτός είναι το θαύμα της μέλισσας, είναι η τροφή των μελισσών, φτιάχνεται από τις εργάτριες για τα μωράκια, για τις τρεις πρώτες μέρες που γεννιούνται και είναι η τροφή της βασίλισσας. Οι εργάτριες φτιάχνουν το βασιλικό πολιτό, δεν μπορούν να τον καταναλώσουν, μπορούν μόνο να τον ταΐσουν στη βασίλισσα. Ο βασιλικός πολιτός είναι μια βόμβα. Έχει μέσα βιταμίνες, αμινόξια, αντιοξειδωτικά, πάρα πολλά συστατικά. Εξαιτίας του βασιλικού πολιτού σκεφτείτε ότι η βασίλισσα μπορεί να ζήσει μέχρι 4 χρόνια,
Ενώ οι εργάτριες μελισσούλες που τρώνε μόνο μέλι ζουν μερικούς μήνες, 3-4 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά. Για το ανθρώπινο σώμα, μισό γραμμάριο την ημέρα είναι αρκετό. Έχουμε καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Έχουμε τα κεριά μας. Τα κεριά στις Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι από φυσικό κερί μέλισσας, γι' αυτό και μυρίζει ωραία. Δεν είναι παράγωγο πετρελαίου, δεν βγάζει μαύρο καπνό, καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Και σε χίλια δύο άλλα πράγματα, στα καλλιτικά, πολύ. Είναι αναπαραγωγή στον αέρα και μετά πεθαίνουν, έστω να ολοκληρώσουν το σκοπό της ζωής τους, πέραν και χαρούμενοι. Δεν επιστρέφουν στην Κυψέλη. Και οι βασίλισσες γυρνάνε πίσω, δεν ξαναβγαίνουν ποτέ και για όλη την υπόλοιπη ζωή τους γυρνάνε 2 με 3 χιλιάδες αυγά την ημέρα. Εγώ λέω καλύτερα να μην βγάλω. Να μπαίνω βγαίνω. Έχουμε κάβωσους, δηλαδή είναι καμιά 200-250. Για την έκταση του νησιού είναι αρκετή, είναι πολύ. Και βοηθάει πάρα πολύ στο ότι έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια στη Ρόδο. Έχουμε πολύ δάσος, δηλαδή είμαστε νησί που έχει και βουνό και θάλασσα. Έχουμε το πευκό δάσος μας που είναι κυρίως στο κέντρο του νησιού και εδώ η περιοχή, αν δείτε, δίπλα η Φιλέριμος. Έχει δάσος. Θα συλλέξουμε το πευκό μελό μας, τον ανοιξιάτικο που θα βάρουμε το μέλι που είναι μίξη, είναι πεύκο με άνθη και αν είμαστε τυχεροί και αφήσει και το ρίκι, μπορεί να πάρουμε και ρίκι. Και έχουμε και το θερινό τρίγο που παίρνουμε το θυμαράκι μας. Έχουμε αρκετούς θυμαρότοπους, ιδίως εδώ στα νότια και κοντά στη θάλασσα. Αλλά έχουμε και πολλούς μελισσοκόμους που θέλουν ακόμα πιο δυνατό θυμάρι να βγάλουν και φορτώνουν τις κυψέλες τους στο καράβι, τις πάνε απέναντι στη χάλκη και στην τύλο που έχει πιο καθαρό. Ναι, ναι. Και έχει πολύ κόπο, αλλά βγαίνει εξαιρετικό μέλι. Στα Great Taste στο Λονδίνο, στα βραβεία της Μοντ, επίσης στις Βρυξέλλες και σε ένα δυο ελληνικά. Και δεν έχουμε κλείσει το βραβείο, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Καλό θα ήταν να μην χρειαζόταν να το συζητήσουμε καν. Αλλά χωρίς τις μέλισσες η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Χωρίς την επικονίαση των μελισσών, πολλά από τα είδη της χλωρίδας μας είχαν εξαφανιστεί. Και όλα τα υπόλοιπα μετά, όλη η αλυσίδα σπάει. Οπότε όταν οι μέλισσες επισκέπτονται τα λουλούδια για να συλλέξουν τη γύρη, γιατί είναι η πρωτεΐνη τους όπως είπαμε, συμβάλλουν στην επικονίαση, δηλαδή στην αναπαραγωγή των λουλουδιών. Όχι απλά στην αναπαραγωγή των λουλουδιών, είναι υπεύθυνες για το 80% των φυτών και των δέντρων και των λουλουδιών που φυτρώνουν πάνω στη γύρη. Sugar.